θα κερδιθεί η μπάλα από τους παίκτες του Ηρακλή. Καθώς την έχασε ο Καπετανόπουλος. Μπροστά ο Ηρακλής τώρα με τον Μπορμπόκη. Η προσπάθεια του Μπορμπόκη έγινε το σουτ, ένα εκπληκτικό σουτ από τον Στέφανο Μπορμπόκη και το 1-0 για τον Ηρακλή. Αφιερώνει ο Στέφανος Μπορμπόκης κάπου το γκολ που φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε πού και με επιμονή μάλιστα. Στο τρίτο μόλις λεπτό ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ που έφτασε στον Ηρακλή με σταθμό ενός χρόνου στην Έδεσα ανοίγει το σκορ στο Καφταλτζόγλιο. Εκπληκτικό το σούτ του Στέφανου Μπορμπόκη ευνηδίασε τον Νίκο Μιχόπουλο και άνοιξε το σκορ στο Καφταλτζόγλιο. Επίθεση τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα επιδιώξει να φτάσει στην ισοφάριση, χωρίς καμία τύχη όμως. Ξαναβλέπετε τη φάση του γκολ, ένα εκπληκτικό σουτ με το δεξί από τον Στέφανο Μπορμπόκη. Σακελαρίδης με το κεφάλι, Μιρτσέκης κατέβασε για τον Μπορμπόκη. Ο Μπορμπόκης μπρόχνει την μπάλα για τον Παύλοβιτς, αμέσως για τον Σακελαρίδη, ευκαιρία για τον Ηρακλή. Θα γίνει το σουτ, δοκάρι. Γιοβάνοβιτς. Με το αριστερό κόντρα στον Αλεξίου κόρνερ. Το φάουλ για τον Ηρακλή με τον Γιοβάνοβιτς. Ωραίο το σουτ για γκολ. Είναι το 2-0 για τον Ηρακλή. Για δεύτερη φορά πιάστηκε στον ύπνο ο Νίκος Μιχόπουλος από την εκπληκτική εκτέλεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο δεξί γάμα της εστίας του ο Μιχόπουλος τάχασε, προσπάθησε να αποκρούσει. Το μόνο που κατάφερε ήταν να στείλει την μπάλα στο βάθος των δικτύων του. Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής προηγείται με 2-0 του ΠΑΟΚ. Με αυτό το πολύ ωραίο shoot foul του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το βλέπετε και πάλι, ο Μιχόπουλος έψαχνε να βρει την μπάλα, τελικά την είδε να καταλήγει στη δεξιά γωνία του. Και πάλι αυτό το απολαυστικό shoot foul. Ζαγοράκης, Αναστασιάδης, Λαγωνίδης με κεφαλιά κατεβάζει την μπάλα στον Τουρσουνίδη που θα κάνει μια καντήλα για τον Τσαλουχίδη. Το σούτ από τον Λαγωνίδη, γκολ. Ένα εκπληκτικό αριστερό σούτ από τον Λαγωνίδη. Ξανά η φάση μετά τις αλλεπάλληλες κόντρες. Η μπάλα στο Λαγωνίδη με ένα κεραυνό με το αριστερό πόδι. Άφησε άγαλμα τον Πλίτσι και πέτυχε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ για να κάνει το 2-1 στο Καφταλτζόγλιο. Ο Γιώχανσεν στο κόρνερ. Λαγωνίδη στην κεφαλιά, Κουίν και το 2-2. Ο Κώστας Λαγωνίδης πήρε την κεφαλιά από το κόρνερ του Γιώχανσεν. Ο Μίκη Κουίν είχε πάρει θέση μπροστά στον Γιώργο Πλίτσι. Με νέα κεφαλιά από πολύ κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ηρακλή για να ισοφαρίσει έτσι σε 2-2. Δικαίωση πανηγυρική για τον Σταύρο Σαράφη και για την προσπάθεια αν θέλετε που κατέβαλε ο ΠΑΟΚ στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όντας πιο ζωντανός, πιο οργανωμένος, πιο επιθετικός, πιο αποφασιστικός. Κίτρινη κάρτα στο Μίκη Κουίν, ο κύριος Βλάχος συνεχίζει την επίδειξη κίτρινων καρτών. Για μια ακόμη φορά το γκολ, έγινε το κόρνερ από τον Γιώχανσεν, τελευταίος παίκτης. Ο Λαγωνίδης πήρε την κεφαλιά, ο Μίκη Κουίν ήταν εκεί, με νέα κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Τα κυκλειδώματα άνοιξαν, ο παδί του ΠΑΟΚ μπήκαν στα κουλουάρ του Καφτατζογλίου και πανηγυρίζουν την ισοφάριση για την ομάδα τους. Άνδρες τον ΜΑΤ είναι απέναντι. Βέβαια δεν σημαίνει ότι οι πανηγυρισμοί πρέπει να ανοίγουν και τα κυκλειδώματα των γηπέδων, διότι δεν νοείται να γίνονται αγώνες πρώτης εθνικής κατηγορίας και όποτε θέλουν οι οπαδοί να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και αν δεν κάνουν κάποια επεισόδια ή αν δεν επιτίθενται στους παίκτες. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουν τουλάχιστον.